ένας μοναχικός χορός. Έτσι όπως μας το πρωτοδίδαξε εδώ στην Κύπρο ο χοροδιδάσκαλος Γρηγόρης Ασιώτης. Η Σόφη Χρυσάνθου συνάντησε τον εγγονό του και χοροδιδάσκαλο Νεκτάριο Φορή Ασιώτη, ο οποίος μας μίλησε για την ιστορία του Ζέι Μπέκικου μέσα από το πέρασμα των χρόνων, έτσι όπως την έμαθε από τον παππού του, τον Γρηγόρη, αλλά και από τον πατέρα του, τον Τάκη. Πάμε, κατάθεση ψυχή στο Ζέι Μπέκικο! Πάμε! Όσο και αν γράψει κανείς για την ιστορία που φέρνει μαζί του το Ζεϊμπέκικο με το πέρασμα των χρόνων, θα είναι λίγα. Το κυπριακό Ζεϊμπέκικο, όπως και η κυπριακή χορή και τραγούδια, γέννημα και θρέμα του ίδιου του λαού, διαμορφώθηκαν ανάλογα με τον τρόπο ζωής των κατοίκων του τόπου μας, τη γεωγραφική θέση του νησιού μας, τα ήθη και έθιμα και φυσικά τα κατά καιρούς ιστορικά γεγονότα και την κοινωνική θέση που είχε ο άντρας και η γυναίκα πριν από δεκάδες χρόνια. Θέλοντας να μάθω περισσότερα για την ιστορία του, έκανα μια όμορφη κουβέντα με τον χοροδιδάσκαλο Νεκτάριο Φορή, ο οποίος είχε την τύχη και την ευλογία να μάθει το κυπριακό Ζεϊμπέκικο από τον παππού του Γρηγόρη Ασιώτη. Είμαστε η πρώτη ακαδημία στην Κύπρο το 1948 από τον παππού μου και θείον του πατέρα μου Γρηγόρη Ασιώτη, ο οποίος ξεκίνησε το 1948 μια μεγάλη έρευνα για τους κυπριακούς χορούς. Καθότι και το Ζεϊμπέκικο των Κυπριακών, καθαρόγραψε τους χορούς μας, τι μέτρων, τι αριθμών έχουν, έμαθαν την ιστορία των χωρών, δίδαξε σε πάρα πολύ κόσμο, γύρω στις 10.000 αφιλοκερδός, και ήταν και ο πρώτος που έκανε τους μειχτούς χορούς στην Κύπρο. Δυστυχώς γίνηκε ο πόλεμος το 1974, σταμάτησε και ο πατέρας μου και ο παππούς μου, γιατί είχαμε πολλούς αγνοούμενους στην Ασιά. Και έτσι εμείς με την ευχή του, το 2014 ξαναδημιουργήσαμε εδώ τη σχολή μας, εδώ στο Στρόβο. Τα βήματα που χάραξε με ασβέστη ο νεαρός Γρηγόρης στο τσιμέντο του πατρικού σπιτιού του στην Ασιά, απλώθηκαν σε ολόκληρο το νησί και χορεύονται μέχρι σήμερα από χιλιάδες νέους και νέες. Μου είπες ότι ο κύριος Ασιώτης ήταν πολύ αυστηρός μαζί. Ήταν αυστηρός και είχε ορισμένα καλά πράγματα. Δηλαδή εκ των υστέρων φέρονται καλά. Έκαμε παρατηρήσεις στους καλούς μαθητές του. Στους που εξήγαν, έκαμε τους παρατηρήσεις συνέχεια και τους αφήνες. Ειδικά σε μένα, επειδή ήμουν αρφότε γνωστού, εμπόδιον και δέρνε με θέμα. Σαν εχορεύαμε έρχεται του. Τάκπα στη ράχη, ίσωσε, χορέψε, χαμογέλα, κάμε, πιάσε. Έκαμε τα πράγματα. Οι άλλοι δεν τα έκαναν, τους έλανε μου συνέχεια. Ύστερα κατάλαβα ότι τα πράγματα που μου έκαμε, αναγκάσαμε και ξεχώρισα. Ένα σημαντικό στοιχείο που διακρίνουμε στο κυπριακό Ζεϊμπέκικο είναι ο αυτοσχεδιασμός. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι χόρευαν δύο χορευτές και κυριαρχούσε το στοιχείο της σύγκρισης και κατ' επέκταση ο ανταγωνισμός. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να μας τα μεταδώσει καλύτερα ο κύριος Τάκης Φορής, μιας και ήταν ο πρώτος μαθητής του Γρηγόρη Ασιώτη. Το κυπριακό Ζεϊμπέκικο είναι ένας λεβέντικος χορός, που αυτός που το χορεύει είναι Θεός. Βγαίνεις πας στην πίστα χαρούμενος, διότι είδες την κοπέλα σου να πούν και αυτό χαμογέλασε και θέλεις να το μεταδώσεις μέσα από τα βήματα του χορού. Ναι, μάλιστα. Κυπριακός Ζεϊμπέκικο έμαθα το 1957 όταν ήρθε ο θείος ο Γρηγόρης στην Ασιά να δημιουργήσει συγκρότημα. Το πρώτο μου πανκύπριο συγκρότημα. Ναι. Και για 2-3 ώρες ήμουν και ο πρώτος του μαθητής. Και κατά αυτόν της τύχης και ο τελευταίος μαθητής του ήταν ο Νεκτάριος. Ναι. Ήμουν ο πρώτος και ο τελευταίος. Και έμαθαμε το με βήματα. Τους χορούς τους κυπριακούς, ενώ το ελληνικό το Ζεϊμπέκικο εγώ το μάθαμε με τα μάτια. Εγώ ξέρω ότι τότε δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθεί η γυναίκα να χορέψει Ζεϊμπέκικο. Γιατί τότε ήταν μόνο ο άντρας?
ήταν η εποχή τέτοια που η γυναίκα ήταν μόνο για το σπίτι. Δηλαδή ούτε δουλειά δεν πήγαινε, μόνο στο σπίτι. Καταλάβεις. Αφόσον στους γάμους που είχαμε στα χωριά, στα τραπέζια καθόταν μόνο άντρες και τρώγανε. Αν δεν είχε άντρες να χορέψουν, πιάνε σειρά οι γυναίκες να χορέψουν κυπριακούς χορούς. Και συνήθως ήταν οι συμπεθέρες που χορεύασαν. Mm-hmm. Ήταν αντρικός χορός. Η πρώτη που τόλμησε να χορέψει ήταν μια ιερόδουλος στη Θεσσαλονίκη που έφυγε σε έναν καπηλιό να χορέψει και μόλις τέλειωσε να είναι και να το σώσει. Mm-hmm. Δεν το δέχτηκαν οι άντρες. Η γυναίκα χόρευε μετά από το 1974 που είχαμε πρόσφυγες, επίσης πήγαινε δουλειά, έπιανε και λεφτά. Ποια ήταν η πρώτη γυναίκα που για χάριν της χόρεψες κυπριακό ζευγάρι? Η πρώτη γυναίκα ήταν η μάνα μου. Η μάνα μου ήταν, άρεσε και αντιστούν τα πράγματα πολλά. Η γιέ μου, ενώ αντιθέσει με τον πατέρα μου, η μητέρα μου ήταν αυτή που με... Σπουσιωθούσε να συνεχίζει να χορεύει. Πολλά, πολλά. Καμάρωνεσαι. Εγωρεύκαμε μαζί, κάτι πρώτο που χανίζει στην Άσια, να πούμε. Και ταγκό, και μπέκικα, και συρτούς, ναι, μαζί με η μάνα μου. Ήταν κάτι το ωραίο. Και να φανταστείς, μετά την κηδεία της που την έδαψα την νύχτα, έπιασε κέντρο και χόρεψα ένα χωράφι ρωμένο στη μάνα μου. Ένα τραγούδι του Καζαντζίδη που λέει «Μάνα μου». Ναι. Εχόρεψα, ήταν ο καλύτερος και μου έκανα στη ζωή μου. Η παραδοσιακή μουσική της Κύπρου ανέκαθεν είχε ομοιότητες με αυτήν της Ελλάδας. Έτσι με το πέρασμα των χρόνων, το ελληνικό ζεϊμπέκικο έγινε και αυτό μέρος της δικής μας κουλτούρας. Το ελληνικό ζεϊμπέκικο είναι ένας χορός το οποίο οποιοδήποτε πάει στο κέντρο πρέπει να χορέψει μόνος του, χωρίς τη βοήθεια κανένα. Εξαρτάται και τι ψυχολογία αν έχεις, αν είναι θετική, αν είναι αρνητική, αν έχεις χάσει κάποιο δικό σου, τα βάσανα σου κτλ. Επίσης είχαμε ωραίους τραγουδιστές στο ελληνικό ρεπερτόριο, το οποίο καθιέρωσαν κάποια πολύ δυνατά ζεμπέκι. Άρα το σημαντικό στο ζεμπέκι είναι να αισθάνεσαι, να ακούς τα λόγια και να ξέρεις γιατί χορεύεις. Ζεμπέκικο ενέδειχε στα καπηλιά και στις ταβέρνες. Ήταν ένας χορός χωρίς βήματα και ήταν ο χορός αυτούς που δεν ήξεραν να χορεύουν. Πρόσεξε. Δηλαδή, ένας που την επόμενη ήταν να πάει στη ξενιτιά, επάνε στην ταβέρνα, έπινε και για να βγάλει τα αποθυμένα του, γιατί έφευγε την επόμενη και αφήκε τα κοπελούθια του και τη γυναίκα του, έφευγε να πάει στην πίστα και αυτοσχεδιάζε. Υπάρχουν πολλά ζεμπέκικο. Δεν είναι μόνο το ζεμπέκι που είναι το λίγο κυπριακό. Υπάρχουν πάρα πολλά ζεμπέκι, όπου το καθένα έχει την ιστορία του. Υπάρχει το τουρκικό που είναι εκλεκτικός χώρος. Υπάρχει το κυπριακό πεστητός, λεβέντικος. Όλα έχουν κοινά. 9-8 είναι σε όλο. Κάποιοι είναι και ομαδικοί. Υπάρχει το ελληνικό το ζεμπέκι με τις πολλές κατηγορίες του. Απτάλικο, καμιγέρικο, ευαγιώτικο, μυρνέικο, κοφτό. Ακόμα και το ζεμπέκι το κυπριακό έχει υποκατηγορίες. Άλλον το ζεμπέκικο της το κοφτό, άλλον το ζεμπέκικο της Κάλας, της Λάρνακας, ακόμα και η Στάμνα. Η Στάμνα ήταν η πρώτη φορά που βρήκε την ευκαιρία η κοπέλα να χορέψει το 1960 κυπριακό ζεμπέκικο, που ήταν ο Γρηγόρης Ασιώτης που έβαλε κοπέλα και αγόρι μαζί. Οι πρώτοι που χορέψαν ήταν στα Λευκάρα, στο Φεστιβάλ των Λευκάρων, ο Γρηγόρης Ασιώτης μαζί με την Αθή Παρασκευά. Και είναι και το εσφυρούσαν, έκαναν ο κόσμος, δεν το δέχτηκε το πράγμα. Να χορέψει κοπέλα. Να χορέψει κοπέλα. Μα πού κατεντήσαμε στις ώρες να χορευκεί η γυναίκα με τον άνθρωπο. Και αναγκάστηκε τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν παρόν. Ο Μακαρίος μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Κουτσού, ενσηκώστηκε ο Μακαρίος, σιωπάτε, σιωπάτε. Για να τους καθίσει, έτσι σταματήσας. Άμα είναι τέλειωσαν ο χώρος ύστερα, άρχισε και ο Κλώταν ο Μακάριος και ακολούθησαν όλοι και τώρα είναι και η Στάμνα. Δεν είναι ζεμπέκικο η Στάμνα. Είναι και ζεμπέκικο. Απλώς χορεύεται από, πώς το λες, από ζευγάρια. Ναι. Μέσα από το ζεμπέκικο ο πατέρας μου μετά το 1974 που χάσε τον πατέρα του την οικογένεια,
Πολλές φορές είναι που μου έλεγε ότι κάθε νύχτα σύχναζαν τότε στα κέντρα και πάντα, να ξέρεις, είχαν την τραπετσόνα. Όπως και πολλοί χορευτές έχουν το δικό τους τραγούδι. Και αυτό ήταν το τραγούδι του μέχρι και σήμερα η τραπετσόνα. Δηλαδή, ο κάθε χορευτής στο ζεμπέτσιο και είμαι σίγουρος ότι είναι για αυτόν που χορεύει την τραπετσόνα. Για το πατρικό του, για το χωριό του, για τον πατέρα του. Και μπορεί να δείξει του άλλου ποιος είναι ο Τάκης Φορής μέσα από το ζεμπέκι. Ο χορός, όπως πάντοτε έλεγε ο Γρηγόρης Ασιώτης, πάνω απ' όλα είναι έκφραση. Είναι ένας συνδυασμός μουσικής και κίνησης που εξωτερικεύει ταυτόχρονα τις ιδέες, τις επιθυμίες και τα συναισθήματά σου. Ποτέ δεν είναι αργά για ζεμπεκικό. Γι' αυτό και εδώ στη σχολή μας έχουμε άτομα που είναι μέχρι 75 χρονών κάνουν χορό και ηλικία σε 7 χρονών. Ο χορός δεν έχει ηλικία. Ίδιος ο ζεμπεκικό. Ο καθένας μπορεί να στήσει το δικό του ζεμπέκικο όπως το νιώθει ο ίδιος. Κατάθεση ψυχής. Είναι τρόπος έκφρασης, τρόπος ζωής. Εκφράζεις τα συναισθήματα σου και πολλές φορές εξαρτάται και από το τραγούδι. Πόσο σε εκφράζει το τραγούδι, πόσο σου αρέσει το τραγούδι. Ανάλογα είναι και τα συναισθήματα. Το ζεμπέκικο είναι καθαρά χορός πόνος, ψυχής και η κοπέλα δικαιούται να βγει έξω, να χορέψει, να τραγουδήσει και να πει εκείνα που νιώθει μέσα από το χορό του ζεμπέκικο. Το ζεμπέκικο είναι στεναχώρια, είναι πόνος. Είτε θάνατος υπάρχει, είτε χωρισμός, είτε προσφυγιά, πόλεμος, μετανάστες. Ό,τι προκαλεί πόνο στον άνθρωπο, υπάρχουν τα ζεμπέκικα. Κάθε στιγμή που πονάς και έχεις κάτι ας πούμε, να το ξεπεράσεις, θα χορέψεις ένα ζεμπέκικο ανάλογα, θα διαλέξεις το τραγούδι εσύ που θέλεις να χορέψεις. Ο χορευτής πατά πάνω στο ρυθμό. Για αυτόν δεν έχουν σημασία τα λόγια και η μελωδία. Ακόμη και με μια ταπεινή παμπουτσιά που θα του αποδίδει το ρυθμό, μπορεί να χορέψει, να εκφραστεί, να δημιουργήσει. Να καταθέσει εκείνη ακριβώς τη στιγμή κομμάτι από τη ψυχή του. Πατά γεράχα μες στην γη, χτυπά το πόδιν κάτω, λεβέντικα το μέτωπο ψηλά, τον ήλιον αγρικάτων. Εν του παππού μου ο χορός, κληρονομιά δική μου, ρίζες βαθιά μες στη ψυχή, που πάν ως το παιδί μου. Να σου δώσω μια σπάση. Yeah.